Από το κινητό οι πολίτε θα μπορούν να ρυθμίζουν οφειλές, να πληρώνουν φόρους, να εκδίδουν τιμολόγια, να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ και να λαμβάνουν έγγραφα και πιστοποιητικά. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εξαφανιστεί η βοήθεια του λογιστή προς τους φορολογούμενους. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή που θα παρουσιαστεί και θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη από την ΑΔΕ και αναμένεται να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που οι φορολογούμενοι διεκπαιρεώνουν σήμερα τι υποχρεώσει του στην εφορία. Με το νέο Mobile App, οι πολίτε θα βλέπουν στην οθόνη του κινητού του το φορολογικό προφίλ του, τι οφειλέ του προ την εφορία, ενώ θα μπορούν να πληρώνουν μέσω κάρτα από το τηλέφωνό του, να λαμβάνουν γενικέ και προσωποποιημένε ενημερώσει για τι υποχρεώσει του και να αποθηκεύουν βασικά φορολογικά έγγραφα. Ουσιαστικά η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί και ως φορολογικό ημερολόγιο για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος, τον έμφυα, ακόμα και τον ΦΠΑ. Όταν θα πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνουν ειδοποίηση από την ΑΔΕ για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προκειμένου οι υπόχρεοι να προχωρήσουν στην πληρωμή των φόρων τους. Η νέα εφαρμογή θα ενσωματώνει και ένα ψηφιακό βοηθό κατά τα πρότυπα του chatbot της ψηφιακής πύλης του δημοσίου Gov.gr. Ο ψηφιακός βοηθός MAI.gov έχει στο ιστορικό του ήδη περισσότερους από 520.000 διαλόγους και σύντομα θα μπορεί να εκδίδει και ψηφιακά πιστοποιητικά για τους πολίτες με φωνητική εντολή. Ο ψηφιακό βοηθό τη ΑΔΕ θα μπορεί αρχικά να δίνει απαντήσει σε ερωτήσει φορολογικού ενδιαφέροντο και στη συνέχεια να εκδίδει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά. Από τη Φορολογική Διοίκηση εκτιμάται ότι με την εφαρμογή και τα μηνύματα που θα λαμβάνουν οι φορολογούμενοι θα αυξηθούν σημαντικά οι εμπρόθεσμε πληρωμέ, καθώ αρκετοί ξεχνούν τι υποχρεώσει του με αποτέλεσμα να χρεώνονται με προσαυξήσει και πρόστιμα ή να χάνουν τι ρυθμίσει του.